엄마! 엄마! 엄마, 내 생각했어? 이 μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονάει, έγραψε κάποτε ο Γιώργος Σεφέρης. Και η Τζανγκ Τζι Σανγκ από την Νότια Κορέα κατάφερε να την αγγίξει. Ομμά να είναι άναμο μου σύμφω. Ομμά να είναι. Η Τζανγκ πέρασε μια ολόκληρη ημέρα με την 7χρονη κόρη της. Έπαιξε μαζί της στο πάρκο, έσβησαν τα κεράκια στη γενέθλια τούρτα της και την έβαλε για ύπνο. Και όλα αυτά με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας. Η 7χρονη Ναϊόν Τζι Σανγκ έφυγε από τη ζωή το 2016 εξαιτίας μιας ανίατης ασθένειας. Μάνα και κόρη ξαναέσμιξαν 3 χρόνια μετά μέσα σε έναν εικονικό κόσμο που δημιούργησε ομάδα παραγωγής για λογαριασμό τηλεοπτικής εκπομπής στη Νότια Κορέα. Χρειάστηκαν 8 μήνες για να σχεδιάσουν πιστό αντίγραφο της μικρής. Και τα κατάφεραν. Η ψηφιακή Ναϊόν είναι πανομοιότυπη με την αληθινή. Με ειδικά γάντια την αγγίζει και εκείνη με τη σειρά της, της προσφέρει ένα λουλούδι. Η ανατριχιαστική εικονική εμπειρία εκτυλίσσεται μπροστά στα δακρυσμένα μάτια του πατέρα και των αδερφών της μικρής. Το βίντεο αυτό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. Ο θρήνος, η απώλεια, η αγάπη, πώς μπορούν να υπάρξουν σε εικονικές ζωές? Το βίντεο από άποψη τεχνικής είναι εξαιρετικό. Από άποψη χρησιμότητας, δεν πω τη λέξη καταστροφικό, πάντως όχι χρήσιμο. Δεν είμαστε καθόλου επιφυλακτικοί με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, του αντίον είμαστε αρκετά ενθουσιασμένοι. Μένει βέβαια να αποδειχθεί αν έχουν παρενέργειες, αν υπάρχουν προβλήματα που δημιουργεί η χρήση τεχνολογίας μακροπρόθεσμα στη θεραπεία των ασθενών. Στο τέλος, η ψηφιακή κόρη ξαπλώνει να κοιμηθεί. Η Τζανγκ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία με τη θέλησή της, γιατί όπως είπε, ήθελε να κάνει πραγματικότητα το όνειρο που έβλεπε τα τελευταία 3 χρόνια. Και